Και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλώς μεσημέρι. Γεια σας. Να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από κάτι χρηστικό. Επειδή από το πρωί διαβάζω και ακούω ότι είναι έτοιμος ο νέος έμφυα και θα αρχίσουν σιγά-σιγά να αποστέλλονται τα καθαριστικά για να δούμε τι έχουμε να πληρώσουμε. Έχετε κάποια εικόνα πότε θα τα δούμε και τι ακριβώς μας περιμένει? Τώρα σας ακούμε και εμείς μια χαρά. Λοιπόν, είχατε ξεκινήσει να μας λέτε πότε θα μας έρθει ο νέος έμφυα. Ναι, εκτιμούμε μέχρι αύριο. Mm-hmm. Και το τελικό αποτέλεσμα της βεβαίωσης είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν 380 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα φέτος σε σχέση με πέρσι. Α, μείωση. Ενώ δηλαδή ο πλούτος των πολιτών αυξάνει, mm-hmm. η συνολική φορολόγηση του πλούτου του μειώνεται ακόμα περισσότερο. Τρία στατιστικά στοιχεία μπορώ να σας πω για να σας βοηθήσω. Ναι. Ότι πλέον η αξία του πλούτου των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 577 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένος κατά 94 δισεκατομμύρια σε σχέση με πέρσι. Η αξία του πλούτου. Mm-hmm. Και ενώ η αξία του πλούτου αυξάνει σημαντικά, ο ένφια που θα εισπραχθεί θα είναι 380 εκατομμύρια, λιγότερος. Το 80% των πολιτών θα πληρώσει χαμηλότερο ένφια. Αυτό το 13% θα πληρώσει τον ίδιο ένφια και ένα μικρό ποσοστό, περίπου 7 με 8% θα πληρώσει αυξημένο ένφια σε ποιες περιοχές, στις περιοχές που υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση αντικειμενικών αξιών. Mm-hmm. Από αυτό το 8% οι μισοί θα πληρώσουν παραπάνω ένφια μέχρι 50 ευρώ. Ο συνολικός ένφια θα είναι μικρότερος ή θα είναι ίδιος με πέρσι, ας πούμε? Ο συνολικός ένφια εννοείται και για φυσικά και για νομικά πρόσωπα. Για φυσικά και νομικά πρόσωπα η εκαθάριση του 22 είναι 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,65 δισεκατομμύρια ευρώ πέρσι. Μάλιστα. Στα φυσικά πρόσωπα είναι περίπου 1,78 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ πέρσι. Δηλαδή 380 εκατομμύρια λιγότερος, 21,39% λιγότερος, που αν προσθέσουμε και τον προηγούμενο, είμαστε μεσοσταθμικά 35% λιγότερο ένφια σχέση με το 18. Άρα δηλαδή οι πολίτες θα πληρώσουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο ένφια από ό,τι πλήρωναν το 2018. Και τώρα δίνεται δηλαδή φέτος για το ρεύμα σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παραπάνω από ό,τι θα πάρετε από τον έμφυα. Δίνουμε περισσότερο γιατί υπάρχει μια καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2022, μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Υπάρχει ένα καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα το 2021. Και υπάρχουν και ισχυρά ταμιακά διαθέσιμα που υπερβαίνουν τα 39 δισεκατομμύρια ευρώ όπως τα χτίσαμε με μεθοδικότητα και διορατικότητα την τελευταία περίοδο. Τώρα, μιας και μπήκαμε στο ρεύμα, να σας ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Έχουν αρχίσει από το πρωί και κυκλοφορούν πληροφορίες ότι το πόρισμα της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας θα εμφανίζει υπερέσοδα στις εταιρείες που παρέχουν ηλεκτρονικό ρεύμα περίπου 600 εκατομμύρια. Τα οποία θα φορολογηθούν, όπως είναι γνωστό, με 90%. 600 και όχι 1,5 δις που λέει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή. Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Άρα, πρώτα-πρώτα επιβεβαιώνεται αυτό το στοιχείο, έχει έρθει σε γνώση σας? Όχι, δεν έχει έρθει σε γνώση μας. Είναι εκτιμήσεις τις οποίες λέτε. Περιμένουμε το τελικό πόρισμα και τη μεθοδολογία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Αυτό που έχουμε πει εμείς είναι ότι αυτό το ποσοστό, δηλαδή, να είμαι ακριβής, αυτό το ποσό. Mm-hmm. Πολλαπλασιασμένο επί 90% mm-hmm. για τα επιπλέον έσοδα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα χρηματοδοτήσει μαζί με τους πόρους του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης την ακόμα πιο γενναία συμβολή στις επιδοτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2022. Mm-hmm. Και να υποθέσω ότι αφού με αυτή την ευκολία βρήκατε ένα τόσο μεγάλο ποσό για να χρηματοδοτήσει την κατανάλωση του ρεύματος, μέχρι τέλος του χρόνου μπορεί να βρείτε και κάτι άλλο να χρηματοδοτήσετε άλλες πηγές ακρίβειας, όπως για παράδειγμα τα καύσιμα, τα οποία βλέπουμε να έχουν πάρει την ανηφόρα. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι στις ανακοινώσεις που έγιναν την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή, ειδικά την Παρασκευή, σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι των καυσίμων που λέτε, ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβάνεται και η συνέχιση της επιδότησης στην πηγή, της τιμής πώλησης του πετρελαίου, κίνησης του ντίζελ δηλαδή, και για τον Μάιο και για τον Ιούνιο,
ώστε το όφελος στην τελική τιμή για τον καταναλωτή να συνεχίσει να δαιμοευόνται στα 15 λεπτά το λίτρο. Άρα αυτό που ναι, αλλά τα 15 λεπτά τα πήρε ήδη πάνω η τιμή, κύριε Υπουργέ, μέσα σε 10 μέρες. Μισό λεπτό, επειδή μου είπατε για τα καύσιμα. Άρα 45 εκατομμύρια ευρώ, ένα επιπλέον κόστος, θα καλυφθεί από τον γραφικό προϋπολογισμό για τους δύο μήνες αυτούς. Στο ερώτημά σας, αν θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος και πώς αυτός θα αξιοποιηθεί, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, γιατί δεν το γνωρίζουμε. Μπορώ να σας πω όμως, αντιστρέφοντας το ερώτημά σας, ότι με τις παρεμβάσεις οποίες ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και οι οποίες έχουν ένα συνολικό αποτύπωμα ωφέλειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, ότι εξαντλούμε επί του παρόντος με τα σημερινά δεδομένα τον δημοσιονομικό χώρο που έχουμε για το 2022. Να μην περιμένουμε δηλαδή κάτι άλλο. Απλά σαφώς το λέτε. Είμαι πολύ προσεκτικός στη διατύπωση. Με τα σημερινά δεδομένα, με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και με τον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο είχαμε. Και πολύ απλά, κύριε Παδοπουλέ, να πω δύο-τρία στοιχεία για να το κατανοήσουμε. 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ δίνουμε μόνο τώρα για να βοηθήσουμε για το υπόλοιπο της χρονιάς. Αλλά και για επιδοτώντας τα νοικοκυριά για το 60% της επιβάρυνσης που είχαν μέχρι σήμερα. Δώσαμε και ολοκληρώσαμε 162 εκατομμύρια ως επίδομα θέρμανσης και για φυσικό αέριο. Διπλάσιο από ό,τι δίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. 380 εκατομμύρια ευρώ λιγότερο ένφια φέτος σε σχέση με πέρσι. Και 250 εκατομμύρια επιπλέον κόστος για να επεκτείνουμε το μειωμένο ΦΠΑ στην εστίαση και στις μεταφορές μέχρι το τέλος του 2022. Σας θυμίζω ότι στην προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε, αυτό ήταν κάτι το οποίο με βάση τον προϋπολογισμό έλεγε τον Ιούνιο θα το επεκτείνουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά που σας είπα έχουν ένα όριο. Είναι επιπλέον βοήθειες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά έχουν ένα όριο. Ποιο είναι το όριο? Είναι το όριο το οποίο τίθεται με όρους δημοσιονομικής ευθύνης και μη διαταραχής των αναγκαίων δημοσιονομικών ισορροπιών. Το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Και θα διατηρήσετε την κατάρρηση της φοράς αλληλεγγύης, δεν είναι το 22, και τη μείωση των ασφαλίστρων. Αυτά είναι αυτονόητα και τις μόνιμες μειώσεις φόρων. Η πρώτη εικόνα που έχουμε από τις εκαθαρίσεις των φορολογικών δηλώσεων, που έχουν περίπου ολοκληρωθεί 600.000 φορολογικές δηλώσεις, είναι ότι ένα πολύ μικρό κομμάτι της κοινωνίας επιβαρύνεται με φορολόγηση φέτος, παρά το γεγονός ότι πέρσι είχαμε σημαντική ανάκαμψη, ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας. Άρα, οι μόνιμες μειώσεις φόρων παραμένουν. Εντάξει, απλώς ξέρετε, κάνουν τους υπολογισμούς κάποιοι ότι έρχεται ένα καλοκαίρι που φαίνεται ότι ο τουρισμός θα είναι καλός, θα αποφέρει πρόσθετα δημόσια έσοδα από τα προϋπολογιστέντα, άρα από το φθινόπωρο μπορεί να δημιουργηθεί πάλι ένας μικρός κουμπαράς για ό,τι έκτακτο προγύψει, γιατί δεν ξέρουμε τι θα είναι. Αλήθεια, αυτό. Πώς πάει η χώρα οικονομικά, για πέστε μας λίγο νούμερα. Αμέσως. Γι' αυτό σας είπα ότι με τα σημερινά δεδομένα, όταν η χώρα πηγαίνει καλύτερα, αποδεικνύουμε ότι μέσα στις κρίσεις ερχόμαστε και επιστρέφουμε στο σύνολο της κοινωνίας το μέρισμα από την καλύτερη πορεία της οικονομίας. Η οικονομία, συνεπώς, κύριε Παδόπουλε, για να επανέλθω στο δικό σας ερώτημα, φαίνεται ότι φέτος θα έχει διαταραχές, όπως όλες οι χώρες παγκοσμίως, αλλά θα παρουσιάσει μια ισχυρή ανάπτυξη. Εμείς εκτιμούμε 3,1%. 3,1% όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι Τράπεζες της Ελλάδος εκτιμούν στην περιοχή του 3,5 με 4% θα είναι η ανάπτυξη. Άρα και πάλι είμαστε με τα σημερινά δεδομένα πιο συντηρητικοί σε σχέση με τις διεθνείς εκτιμήσεις. Η πορεία εκτέλεση του προϋπολογισμού το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του έτους είναι ικανοποιητική, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των δαπανών. Υπάρχει όμως πράγματι μια υπέρβαση των αρχικών εκτιμήσεων παγκοσμίως για την πορεία του πληθωρισμού. Εμείς εκτιμούμε ότι φέτος ο πληθωρισμός θα είναι κατά μέσο όρο της τάξης του 5,6%, αρκετά υψηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις. Αυτό συνεπώς είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας φέτος. Θα συνεχίσουμε να έχουμε μείωση της ανεργίας, όπως με επιτυχία πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια, και θα έχουμε μια καλύτερη αξιοποίηση φέτος του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα ακούσατε τις επόμενες ώρες και άλλα έργα τα οποία εντάσσονται στο συγκεκριμένο σχέδιο. Με αυτά τα δεδομένα, ναι. Συμπερασματικά, η οικονομία κινείται ικανοποιητικά παρά τις διαρκείς επάλληλες κρίσεις,
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην πραγματική οικονομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αύξησης του κόστους της καθημερινότητας και επιβάρυνσης του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών αλλά και των οικογενειακών προϋπολογισμών. Γι' αυτό και ήρθαμε την προηγούμενη εβδομάδα και λάβαμε ένα νέο πακέτο γενναία στήριξης όλων αυτών των συμπατριωτών μας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και με αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει προφανώς πιθανότητα μείωση, ας πούμε, του ΦΠΑ σε κάποια βασικά προϊόντα διατροφής και τα λοιπά, όπως κάνουν κάποιες άλλες χώρες. Κοιτάξτε, κάθε χώρα επιλέγει από τις δυνατότητες που της δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι μέτρα θα λάβει. Εμείς έχουμε λάβει επί του παρόντος, σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, περισσότερα μέτρα για να βοηθήσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζω ότι με βάση τα αποτελέσματα του προηγούμενου Eurogroup, βεβαίως υπάρχει μια δυναμική που κάθε εβδομάδα κάθε χώρα αναλαμβάνει κάποια μέτρα, οπότε δεν έχω εικόνα να σας πω των τελευταίων 2-3 εβδομάδων, αλλά με εκείνα τα στοιχεία, ο μέσος όρος των μέτρων στην Ευρώπη ήταν το 0,6% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει σε όρους Ελλάδος περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εμείς ήδη κινούμαστε σε υψηλότερες περιοχές. Η κάθε χώρα επιλέγει ποια μέτρα θα λάβει. Εμείς, για παράδειγμα, κάνουμε μια πολύ γενναία, διορατική και, αν θέλετε, καινοτόμα παρέμβαση στο ζήτημα της ενέργειας, του ηλεκτρικού ρεύματος. Ταυτόχρονα, κάναμε κάποιες παρεμβάσεις στα καύσιμα. Στα καύσιμα, για παράδειγμα, επειδή με είχατε ρωτήσει και την προηγούμενη φορά στην επικοινωνία μας, εμείς επιδοτήσαμε τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Κάποιες άλλες χώρες επέλεξαν μια διαφορετική προσέγγιση. Ποια προσέγγιση? Την προσέγγιση του να μειώσουν φόρους. Έχω πάρει έγγραφο από τον Ευρωπαίο Επίτροπο, όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών, που στην τελευταία σελίδα λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι σε ό,τι αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, το να μειώνει κάποιος τους έμεσους φόρους δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ειδικά εάν οι τιμές παραμένουν υψηλές. Ενώ το να αξιοποιήσει κανένας τα υψηλότερα φορολογικά έσοδα που απορρέουν από τους ενεργειακούς φόρους, ό,τι κάνουμε εμείς, ή τα υπερβάλλοντα έσοδα στις εταιρείες ενέργειας, ό,τι κάνουμε εμείς, προκειμένου να χρηματοδοτήσει στοχευμένα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, είναι η βέλτιστη λύση. Αυτό ακριβώς που κάνουμε. Είμαστε ένα σκαλοπάτι από την επενδυτική βαθμίδα. Υπάρχει περίπτωση να την πάρουμε φέτος? Αγωνιζόμαστε ώστε τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία να τις φέρουμε όσο γίνεται νωρίτερα. Σας θυμίζω σε τίτλους τις 5 βασικές προϋποθέσεις που έχω θέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο εδώ και ένα χρόνο για να πετύχουμε επενδυτική βαθμίδα. Υψηλή ανάπτυξη, το επιτυγχάνουμε αν και με αναταράξεις λόγω των κρίσεων, διατηρήσιμη ανάπτυξη, που σημαίνει αυτό πρακτικά να έχουμε πολλές επενδύσεις και εξαγωγές σε σχέση με το παρελθόν και συγκριτικά με την κατανάλωση, το επιτυγχάνουμε από το 2021, πολύ μεγάλη μείωση των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, ήδη αυτά έχουν συρρυκνωθεί σημαντικότατα παρά τις κρίσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, έξοδο από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας το 2022. Ακούσατε και τον Πρωθυπουργό να το θέτει ως εθνικό στόχο. Είναι το επόμενο ερώτημά μας αυτό. Αυτό θα τεθεί από τον Υπουργό Οικονομικών στη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου στο Eurogroup. Εκτιμώ με επιτυχία, ώστε να βγούμε από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο, όταν και λίγη το εξάμηνο, να έχουμε μια προσέγγιση της δημοσιονομικής σταθερότητας με ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, γι' αυτό και σας μίλησα για τον δημοσιονομικό χώρο, και όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας στο 2023. Τώρα μισό λεπτό, γιατί σε αυτά τα πέντε είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Αν μου επιτρέπετε μόνο για να κλείσω σε αυτό το ερώτημά σας, αυτούς τους στόχους είναι πώς τους επιτυγχάνουμε, γι' αυτό και η χώρα αναβαθμίζεται. Έχουμε φτάσει σε σχέση με κάποιους οίκους αξιολόγησης ένα σκαλοπάτι πριν την επενδυτική βαθμίδα. Θα βάλουμε τα δυνατά μας ώστε αυτό να το πετύχουμε όσο γίνεται νωρίτερα. Αλλά κινούμαστε σωστά. Άρα στις 16 Ιουνίου στο Eurogroup καταθέτετε το αίτημα για να βγούμε από αυτή την περίφημη εποπτεία. Ουσιαστικά τότε θα υπάρχει και απόφαση, εκτιμούμε. Μάλιστα. Και τι σημαίνει υπάρχει αυτό? Περίπτωση να στραβώσει αυτό, δηλαδή να μας πούν όχι για κάποιο λόγο? Όπως ξέρετε, αυτά δεν γίνονται την ώρα της συνεδρίασης. Αυτά χτίζονται. Χτίζονται με μεθοδικότητα και διορατικότητα.
Αυτός είναι πως ο εθνικός στόχος έχει χτιστεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών από τον περσινό Νοέμβριο. Και σε όλες τις συναντήσεις με τους θεσμούς κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και τι νομίζω σημαίνει αυτό, ότι δεν θα δίνουμε εξετάσεις κάθε τόσο? Νομίζω συνεπώς ότι είμαστε πολύ κοντά στο να πετύχουμε το στόχο. Άλλωστε να σας θυμίσω ότι σχετικά πρόσφατα αυτή την επιτυχία ουσιαστικά μας είχε προειδεάσει και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ντομπρόφσκης, όταν ήταν να επισκεφτεί για τους Δελφούς στην Ελλάδα, αλλά για προσωπικούς του λόγους τελικά έγινε τηλεδιάσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα θεωρώ ότι αυτόν τον στόχο ρεαλιστικά θα τον πετύχουμε τον Ιούνιο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει λιγότερες αξιολογήσεις από τους θεσμούς. Άρα μπαίνουμε σε ένα καθεστώς αντίστοιχο της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου, της Ιρλανδίας. Και σημαίνει ότι η Ελλάδα ουσιαστικά αφήνει πίσω της μια περίοδο που ήταν η εξαίρεση στην Ευρώπη. Άρα αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο άμεσο και έμεσο και στις αγορές και στο εξωτερικό και προφανώς και στο εσωτερικό. Μεταξύ άλλων, πολύ σωστά είπατε, και στο κόστος δανεισμού, που με βοηθάτε με αυτόν τον προβληματισμό σας, πολύ εύλογος να υπενθυμίσω ότι σε όποιους με ευκολία ή και ανευθυνότητα εισηγούνται επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές πάνω από κάποια όρια, ουσιαστικά προτρέπουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να δανειστεί περισσότερα σε μια περίοδο η οποία έχει ήδη ψηλό κόστος δανεισμού, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλες τις χώρες, και εκτιμούμε ότι θα είναι και υψηλότερο στο μέλλον. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να διακόψουμε, διότι η γραμμή πάλι χάλασε και αρχίζει και βράζει, αλλά δεν έχουμε και χρόνο έτσι κι αλλιώς. Θα τα πούμε με μια νεότερη ευκαιρία. Είναι πάντα χαρά μας. Μας δώσατε πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.